Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο ανάστροφα. Τι είναι αυτή η κακοδαιμονία που τελικά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ενιαία και χωριζόμαστε? Καταρχήν δεν χρειάζεται, το θέμα αυτό δεν είναι για να αποφασίσουμε ενιαία και κακώς παίρνει τέτοια διάσταση και να το εξηγήσω. Όχι, δεν μιλάω για εσάς, δεν μιλάω για εσάς. Εννοώ για τους εμπόρους, θα μπορούσαν να έχουν συμφωνήσει. Όχι, είχαν συμφωνήσει. Είχαν συμφωνήσει τουλάχιστον σε επίπεδο ομοσπονδίας. Και υπάρχει ένα γραφτό αίτημα που υπογράφεται από τον κύριο Πολιουδάκη και τον κύριο Κουμαντάκη. Το οποίο τι λέει το αίτημα αυτό? Να ανοίξουν όλα τα καταστήματα της Κρήτης. Δεν το πήραν πίσω μετά αυτό? Δεν μπορώ να ξέρω εγώ πότε το πήραν πίσω. Εγώ τουλάχιστον το πίσω το έλαβα γνώση, το πήραν πίσω από τα μέσα ενημέρωσης. Άρα, κύριε Κουκιαδάκη, επιβεβαιώνεται ότι ο χειρισμός σε επίπεδο εμπόρων, δεν μιλάω για σας τώρα, προσέξτε ένα-ένα. Όχι. Δεν ήταν και ο καλύτερος. Άλλο όμως είναι το θέμα, ακούστε. Οι έμποροι των Χανίων, ο Δήμος των Χανίων, επρότειναν στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων να είναι ανοιχτό όλο το καλοκαίρι, την περίοδο του τουριστική, το ιστορικό κέντρο των Χανίων. Το ίδιο ισχύει και για το Ρέθυμνο. Μάλιστα. Αντίθετα, στο Ηράκλειο, οι τοπικοί έμποροι του Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου και ο άλλοι φορείς επρότειναν να μην ανοίξουμε το κέντρο του Ηρακλείου. Εγώ επέμενα στο αντίθετο, ότι ξέρετε πρέπει να μας προβληματίσει η κρουαζιέρα. Συζήτησα και το 29 που μου ζήτησαν εκ των υστέρων και τους είπα, παιδιά, πρέπει να προβληματιστούμε για το 29. Όχι, δεν πρέπει, γιατί δεν πρέπει να ανοίξουμε καμία παραπάνω Κυριακή από τις προβλεπόμενες του νόμου. Υπήρξε μια δογματική προσέγγιση του θέματος. Μάλιστα. Τώρα, εγώ κράτησα λοιπόν εκεί δεν είπε κανείς όμως ότι πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά. Και είναι λογικό. Δεν είπε κανείς να κλείσουν τα μαγαζιά στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, γιατί εμείς στο Ηράκλειο δεν θέλουμε να ανοίξουμε. Μάλιστα. Μέχρι εδώ. Γι' αυτό και ο νόμος έχει μια λογική. Λαμβάνει και το λέει ρητός, αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες, κάθε αντιπεριφερειάρχης, δεν λέει ο περιφερειάρχης, mm-hmm. δεν λέει στο σύνολο της περιφέρειας, δεν λέει στο σύνολο, αλλιώς θα το έκανε ο υπουργός, δεν υπήρχε λόγος. Μάλιστα. Εγώ στο Ηράκλειο έκανα μια διαφοροποίηση. Χερσόνησος, Μαλεβίζη και Φεστός στην παραλία, mm-hmm. Φεστός, είναι ανοιχτά όλο το καλοκαίρι μέχρι και τον Νοέμβρη. Στο Ηράκλειο είπα, περιμένετε, θα αποφασίσω μέχρι το Γενάρη γιατί έχω ανοιχτά θέματα. Μάλιστα. Το κρίσιμο και εδώ γίνεται πολύ καυγάς για το τίποτα. Ναι. Είναι η προθεσμία των 3 μηνών που έχουμε. Α, μπράβο. Αν είναι δεσμευτική ή όχι. Αυτό λέει ο υφυπουργός. Όχι όλοι, να μην υπερβάλλω. Οι περισσότεροι νομικοί, οι περισσότεροι θεωρητικοί από τα παιδικά μας χρόνια στο Πανεπιστήμιο λένε ότι οι προθεσμίες που δεν είναι ρητά δεσμευτικές, αποκλειστικές λέγονται ή ανατρεπτικές αλλιώς, είναι ιδίως όταν πρόκειται για ευμενείς πράξεις προς τον διοικούμενο μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, είναι ενδεικτικές. Μάλιστα το 1999, σε νόμο που δεν θυμάμαι τον αριθμό του γιατί οδηγώ, εξεδόθη διάταξη που λέει... Δεν πιστεύω να οδηγείτε και... Μισό λεπτό, δεν πιστεύω να οδηγείτε και να μιλάτε. Σταματήστε. Όχι, έχω σταματήσει. Σε μια του δρόμου. Να μην δίνουμε και λάθος μήνυμα, έτσι. Όχι, ναι. Λοιπόν. Είμαι σε πάρκινγκ. Ακούω τα αλάρμα, αλλά εγώ όφιλα να το διευκρινίσω. Λοιπόν, ελάτε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί υπάρχει διαφορά. Προφανώς ο υπουργός δεν είναι νομικός. Έτσι. Και είναι δικαιολογημένο να κάνει λάθος. Έχει όμως νομικές υπηρεσίες που έπρεπε να του ερμηνεύσουν. Διότι εγώ δεν λέω ότι δεν υποστηρίζουν και κάποιοι νομικοί τη θεωρία του κυρίου υπουργού. Ξέρετε, ο κύριος Πολιουδάκης, κύριε Κουκιαδάκη που τον άκουσα, είπε ότι εμείς απευθυνθήκαμε στο νομικό σύμβουλο της ΕΣΕ, ναι. Ο οποίος μας είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό που κάνει ο κ. Έγραψε, δεν το έγραψε. Εγώ έχω γραφτεί γνωμοδότηση έγκυρου νομικού. Ναι. Δεν έχω μόνο τη δική μου άποψη, που μου λέει αυτά που σας λέω. Μάλιστα. Πάμε τώρα παρακάτω. Αυτό είναι το ένα στάδιο. Ακούστε κύριε Σαχίνη, πέρα από το 29 που θεωρώ ότι αυτό που δήλωσα και χθες το κανάλι, το Crazy TV, ότι είναι όρος και γέννησε εν μήνυ, κυλοπορούσε το βουνό και γέννησε ένα ποντικό. Αν εγώ ήξερα ότι οι έμποροι της Δυτικής Κρήτης θα αντιδρούσαν και θα δημιουργούσαν ένα τέτοιο θέμα χωρίς λόγο, δεν θα την έπαιρνα την απόφαση για λόγους συγκριτισμού. Όχι ότι διασπάται πραγματικά, αλλά για να μην δημιουργούνται σφαλμένες εντυπώσεις. Mm-hmm. Δεν θα σωθεί το Ηράκλειο από το 29 του μηνός, ούτε θα καταστραφούν τα Χανιά αν θα ανοίξουν τα μαγαζιά του Ηρακλείου. Καλά, προφανώς αν δεν υπάρχει χρήμα η αγορά δεν κινείται όσο και αν δεν έχει. Γιατί το μεγάλο θέμα είναι δεν υπάρχει χρήμα. Σωστό. Συμφωνούμε. Το μεγάλο πολιτικό, νομικό και ηθικό θέμα,
και αναπτυξιακό, επιτρέψτε μου, είναι αν θα ανοίξουμε το κέντρο της πόλης που συμφωνούν οι έμποροι, γιατί ρωτήθηκαν δρόμο-δρόμο, με γραφτό ερωτηματολόγιο, και οι πρώτες απαντήσεις που έχουμε από τους περισσότερους δρόμους του κέντρου είναι ναι. Αν θα ανοίξουν λοιπόν, πότε? Αν θα ανοίξουν την περίοδο που θα έχουμε Κυριακές κρουαζιέρα. Α, μάλιστα. Το διευκρίνεστε αυτό. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Θα αφήσουμε την κρουαζιέρα να έρχεται στο Ηράκλειο και, και οι πόλεις να είναι έρημοι? Αυτό μου λέει ο κύριος Υπουργός. Η προθεσμία σε δεσμεύει, δεν μπορείς να πάρεις απόφαση για την κρουαζιέρα. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι στο τέλος θα συνεννοηθούμε. Καλά, εκεί υπάρχει βέβαια η άποψη των υπαλλήλων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, που σου λέει ότι κακώς γίνεται αυτό που γίνεται την Κυριακή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μην πάμε στην κρουαζιέρα. Αυτό είναι πολιτικό θέμα. Συμφωνούμε. Εγώ άλλο ρωτώ. Εσείς δεν μείνετε σε αυτό το πεδίο. Προχωρήσατε ένα βήμα περισσότερο. Είπατε ότι δεχτήκατε απειλές. Ο υφυπουργός απάντησε. Όχι, δεν δέχτηκα. Ναι. Εγώ να σας πω τι εννοούσα. Δεν είπα ότι. Εγώ είπα πολύ απλά. Υπήρξε ένα τηλεφώνημα όπου με απειλούσε με πειθαρχική δίωξη. Και προφανώς είναι. Δεν είπα περί παράνομων απειλών. Ναι, ναι. Είπα περί απειλής για πειθαρχική δίωξη. Και το κάνει και σήμερα με την. Το επαναλαμβάνει. Ναι. Ότι θα προχωρήσει η διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης. Δεν έχει δικαίωμα καταρχήν. Έχει δικαίωμα να με καταγγείλει. Όπως έχει δικαίωμα κάθε πολίτης. Α, μάλιστα. Την πειθαρχική μου δίωξη μπορεί να την κινήσει ο κύριος Μιχελάκης. Μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εσείς δεν είστε κρατικός αξιωματούχος, σωστά? Σωστότατα. Άρα δεν λογοδοτείτε. Μισό λεπτό. Δεν λογοδοτείτε στον υφυπουργό, λογοδοτείτε μόνο υπηρεσιακά, εντός εισαγωγικών η λέξη υπηρεσιακά, ως αιρετός αντιπεριφερειάρχης σε ένα ανώτατο συμβούλιο, υπερκείμενο του οποίου είναι ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών και μόνο. Ακριβώς. Καλά, όχι, το λέω. Όχι, το συμβούλιο αυτό, ναι. Το συμβούλιο αυτό, αν θυμάμαι τον αριθμό, συμμετέχουν τρεις ανώτατοι δικαστές. Σωστά. Πάντως δεν είναι δουλειά κανενός υπουργείου να το πει. Και ο κύριος Μιχελάκης δεν μπορεί να με διώξει. Μπορεί να ζητήσει τη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου αυτού, που πρέπει για να επιβάλλει κυρώσεις, πρέπει να έχω ενεργήσει από δόλο ή βαριά αμέλεια. Μάλιστα. Εγώ θα τώρα, αν βρει κάποιος καταρχήν δόλο στην πράξη μου, θα γελάσουμε. Ναι. Να δει βαριά αμέλεια, να το συζητήσουμε ποιος έχει αμέλεια. Εγώ που ενδιαφέρομαι για την προστασία των συμφερόντων των εμπόρων του Ηρακλείου ή ο κύριος υπουργός που δεν υποστηρίζει τον νόμο του? Ναι. Όμως κύριε Κουγιαδέκη, επειδή είστε πολιτικών και δεν είστε χθεσινός. Και πολιτικό είναι το πρόβλημα. Ναι. Πολιτικό. Και το μεγαλύτερο πολιτικό ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Να μην κοροϊδευόμαστε. Ο κόσμος στενάζει. Εγώ λέω από την αρχή ότι ασχολούμαστε με το ωράριο ενώ έπρεπε να ασχολούμαστε με τα λεφτά. Ναι, αλλά πολιτικά δεν βγάζετε ένα συμπέρασμα ότι τελικώς και στην τάξη των εμπόρων δεν υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά? Το είπα πρώτος. Αλλά ακούστε όμως τους εμπόρους. Είπαν δεν θέλουμε τις Κυριακές. Προχθές την Κυριακή δεν άνοιξαν τα μαγαζιά. Ναι. Άνοιξαν μόνο τα πολυκαταστήματα και ελάχιστα μαγαζιά. Mm-hmm. Αλήθεια. Να δούμε λοιπόν ποιους εξυπηρετούν οι Κυριακές. Οι πολλές. Ναι, να δούμε. Ποιους εξυπηρετούν? Αυτούς που μπορούν να ανοίγουν. Ο άλλος που δεν μπορεί δεν ανοίγει. Δεν φταίω εγώ που δεν άνοιξαν τα μαγαζιά την Κυριακή. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα λειτουργήσουν τα μαγαζιά τους. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι μπορούν να τα λειτουργήσουν την περίοδο της κρουαζιέρας? Γιατί θα είναι λίγα τα μαγαζιά, δεν θα ανοίξουν όλα. Θα ανοίξουν εκείνα που έχουν ενδιαφέρον μόνον. Είστε σίγουρος ότι θα συμβεί αυτό? Γιατί εγώ έχω υπόψη μου τα στατιστικά στοιχεία για την περίφημη κρουαζιέρα, που δεν δείχνουν και πακτολό χρημάτων να μένει στις αγορές. Κύριε Σαχίνη, δεν είπα εγώ ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Απλώς, ακούστε, γιατί πρέπει να έχουμε κάποιους δρόμους ανοίκτους. Είναι η άποψή μου. Αν οι ίδιοι οι έμποροι που δεν θέλουμε, κανείς δεν μπορεί να τους επιβάλλει κάτι, έτσι. Και δεν το λέω τώρα, το είπα και στη στάδιο της διαβούλευσης, το είπα δημόσια, δεν κρύφτηκα από πουθενά, ανέλαβα την προσωπική μου ευθύνη, παρά το ότι είχα μια απόφαση και ακόμα και του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι εξειδικευμένη, αλλά στο σύνολο, που και εγώ στο σύνολο συμφωνώ, ότι δεν χρειαζόμαστε σχεδόν καμιά Κυριακή ανοιχτά, παρά μόνο στις τουριστικές περιοχές, στις αμυγός τουριστικές περιοχές. Που έτσι κι αλλιώς ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά. Θέλω να μου δώσετε μια εξήγηση. Γιατί κατά τη γνώμη σας ο υφυπουργός το τραβά? Τσαντίστηκε. Αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος λόγος. Μάλιστα. Δεν βλέπω άλλο λόγο. Δηλαδή,
Νομίζω ότι ενοχλήθηκε και στην πολιτική και στη διοίκηση. Δεν είναι ποιος μας ενοχλεί ή ποιος δεν μας αρέσει. Αλλά να δούμε πώς θα συνεννοηθούμε. Εγώ παρόλα αυτά, εγώ δεν κρατάω μανιάτικα και αύριο το πρωί θα του στείλω μια επιστολή με τις απόψεις μου τις νομικές. Mm-hmm. Και βεβαίως θα του πω τα πολιτικά μου και θα του πω και τα αναπτυξιακά μου και τι θέλω να κάνω στο Ηράκλειο. Γιατί αυτή την αξιοδότηση μου δίνει. Να αντιμετωπίσω τις Κυριακές με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Ξέρετε σε ποιο δίνει το δικαίωμα και καλώς να αποφασίζει το ωράριο μέσα σε ένα πλαίσιο που βάζει ο νόμος σε όλη την Ελλάδα? Γιατί... Σε εμπορικό σύλλογο. Ούτε σε μένα ούτε σε κανένα. Οι έμποροι μεταξύ. Το ωράριο αφορά τους εμπόρους. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Δεν θα μου ξεφύγετε, θα σας τριμώξω. Εσείς δηλαδή, γιατί πήρατε θέση, να το πω έτσι, γνωμοδοτήσατε, και οι συνάδελφοί σας σε Ρέθυμνο και Χανιά τα απέφυγαν? Δηλαδή, γιατί δεν είχαν την ίδια απέτηση οι συνάδελφοί μου. Δηλαδή, ακόμα και τώρα. Είχαν την ανάποδη απέτηση. Με συγχωρείτε, είχαν την ανάποδη. Θα μπορούσα λοιπόν. Όχι, αρχικά, ακούστε. Ναι. Τουλάχιστον για τα Χανιά που γνωρίζω περισσότερο, γιατί ήμουνα και εκεί σήμερα και μίλησα και με τον κύριο Βουλγαράκη. Μάλιστα. Με την κυρία Λιονή έχω μιλήσει μόνο τηλεφωνικά τελευταία. Μάλιστα. Και θα μιλήσουμε σε λίγο στην Εκτελεστική Επιτροπή που έτσι κι αλλιώς έχουμε. Έχει παραπευθεί το θέμα και εκεί. Ναι, σωστά το λέτε. Όχι, θα το αναφέρουμε. Mm-hmm. Και θα το εκτιμήσουμε. Ο κύριος Βουλγαράκης είχε διϊστάμενες απόψεις, ενώ η Ομοσπονδία είχε πει να ανοίξουν. Οι έμποροι των Χανίων έχουν διϊστάμενες απόψεις. Στο Ηράκλειο υπήρξε μια περίπου ομοφωνία. Και έτσι εκδηλώθηκε και με το κλείσιμο του 15 για να ανοίξουν στις 29 το θεωρούν καλύτερο. Στα Χανιά υπάρχουν. Γιατί λοιπόν ο αντιπεριφερειάρχης να κάνει ερμηνείες όταν οι έμποροι δεν ομονοούν? Άρα λέτε. Εγώ. Δεν είναι θέμα διαφωνίας των αντιπεριφερειάρχων. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα γιατί είχαμε ένα χειρισμό διαφορετικό. Αλλά λέτε, από τη στιγμή που εγώ έχω μπροστά μου τη συντριπτική ομοφωνία πλειοψηφία των εμπόρων του Ηρακλείου ως αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. Αποφασίζω για το Ηράκλειο. Δεν αποφασίζω για καμιά άλλη ενότητα. Μάλιστα. Και ειλικρινά δεν εκτίμησα, το λέω, δεν εκτίμησα παρά το ότι είμαι έμπειρος, έχοντας και το εγγραφτό της Ομοσπονδίας, ότι η διαφοροποίηση του Ηρακλείου θα επέφερε αντιδράσεις. Όπως δεν επέφερε καμία αντίδραση για το καλοκαίρι η διαφοροποίηση της Ρεζίμης και των Χανίων. Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι μια σαφής τοποθέτηση. Πιστεύετε ότι η διαδικασία θα φτάσει στο να αιτηθούν τη συγκρότηση αυτού του Ανωτάτου Συμβουλίου, όπου να ζητηθεί η απόδοση, γνωμοδότηση απόδοση ευθυνών στον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου? Δεν με απασχολεί το θέμα. Ναι, εντάξει, εδώ διαβάζω ότι του κάνουν και καλή λίγη και τζάμπα προεκλογική εκστρατεία του κ. Κουκιαδάκη. Κάποιο λέει εδώ, κακεντρεχή προφανώ ακροατή, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Κουκιαδάκη. Εγώ δεν είμαι βέβαιο ότι θα κατέβω υποψήφιο και το λέω δημόσια. Πώ το είπατε αυτό? Αυτό που ακούσατε. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, δεν το κλαίω πρώτη φορά, γιατί για λόγους προσωπικούς, με την έννοια ότι έχω πρόβλημα με τη δουλειά μου που θέλω να επανέλθω σε αυτήν και έχω και πρόβλημα με τους συνεργάτες μου στην περιφέρεια που δεν θέλω να διασπάσω την ενότητα και έχω ηθικά διλήμματα. Μάλιστα. Άρα ακόμα δεν το έχετε αποφασίσει, δεν είναι λοιπόν. Μα το έχω πει με τον Περιφερειάρχη. Εγώ δεν κάνω προεκλογικό αγώνα. Εγώ δουλεύω μέχρι τις 30 Αυγούστου, είτε είμαι υποψήφιος είτε δεν είμαι υποψήφιος. Και θα δουλεύω έτσι όπως πιστεύω εγώ. Ναι, νομίζω ότι και αυτή είναι μια σαφής τοποθέτηση και προλάβατε εδώ πέρα τους ακροατές. Εδώ ρωτάει κάποιος φίλος. Δεν υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός στο πολυκατάστημα λίγων τετραγωνικών του ιστορικού κέντρου με εκείνα που είναι πιο έξω? Το πολυκατάστημα του ιστορικού κέντρου, αν εννοεί το Ζάρας, δεν ξέρω αν είναι άλλο, εκείνο υποθέτω, δεν διαφοροποιείται. Ο νόμος επιτρέπει με απόφαση δική μας το άνοιγμα των μικρών καταστημάτων. Όχι, άλλο ρωτάει εδώ. Δεν υπάρχει θέμα λέει ανταγωνισμού αθέμητο, να τα έχουν κλειστά ή εκτός. Εννοεί. Ναι, μα δεν θα ανοίγει. Δεν μπορεί να ανοίξει γιατί είναι πάνω των 250 τετραγωνικών. Μάλιστα. Νομίζω ότι και αυτό το διευκρινίσατε εδώ. Οι ακροατές ρωτούν, βλέπετε, έχει ενδιαφέρον. Όχι, καλώς, αλλά σας λέω, δεν μπορεί να ανοίξει. Οι Κυριακές που εμείς καθορίζουμε, αυτές που καθορίζει ο νόμος, μπορούν να ανοίξουν όλα. Μάλιστα. Στις 7 δηλαδή. Σε αυτές που προσθέτουμε εμείς, αν προσθέσουμε, ανοίγουν μόνο τα μικρά. Δεν μου λέτε, κύριε Κουκιαδάκη, κάτι τελευταίο, επειδή σήμερα το συζητάτε στην εκτελεστική, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και πολιτική απόφαση ενιαία της περιφέρειας και των τεσσάρων? Δεν υπάρχει λόγος, κατά την άποψή μου. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει, γιατί ο νόμος ακριβώς αυτό θέλει. Να λάβουμε υπόψη μας τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Δεν μπορούμε να ζητήσουμε να ψοφήσει ο γάιδαρος του γείτονα, αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε και στους άλλους να δεχτούν την άποψή μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις, γιατί νομίζω ότι τώρα καταλάβαμε πολύ καλύτερα το τι συμβαίνει. Συμφωνώ μαζί σας βεβαίως στην γενικότερη τοποθέτησή σας. Το θέμα είναι αμυγός πολιτικό. Αμυγέστατα. Βεβαίως. Εμένα μου θυμίζει ότι μέσα στη μιζέρια. Ελάχιστα νομικό και ελάχιστα ανταγωνιστικό με τους άλλους. Όχι ελάχιστα, καθόλου ανταγωνιστικό με καμία άλλη περιοχή. Ναι. Εδώ τρογόμαστε βασικά, κάνουμε διαχείριση μιζέρια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω ότι ασχολούμαστε λίγο στην κορυφή. Ο κόσμος κάτω δεν τα καταλαβαίνει αυτά, καταλαβαίνει τη δυσκολία του.